Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Καρπούς Veta Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα παίζουμε Code World War 2, World at War 2, δεν ξέρω πως ακριβώς το λένε. Γενικώς όπως ίσως να έχετε ξανακούσει από μένα, ήμουνα πάντα έτσι σχετικά μεγάλος fan των Code, δηλαδή από παλιά έπαιζα Code. Όπως έλεγα από παλιά έπαιζα αρκετά Code. Από Black Ops 1 κυρίως, γαμώ το σπίτι, μη με τρως, μην είσαι καμπέρι, δείτε που καμπερώθηκε το μουνόπανο. Από το Black Ops 1 και μετά έπαιζα αρκετό COD και λίγα COD μου άρεσαν από τότε, αλήθεια είναι. Δηλαδή, κυρίως μου άρεσε το Black Ops 1 και το Black Ops 2. Μετά ήταν σχετικά καλό και το Black Ops 3 κατά τη γνώμη μου, αλλά όλα τα υπόλοιπα COD δεν μπορούσα να τα παίξω, δεν μου άρεσαν καθόλου. Να γενικά δεν βρήκα καθόλου ενδιαφέρον στο να ασχοληθώ με οποιοδήποτε από τα άλλα COD, γιατί δεν ξέρω, δεν μου φαίνονταν αρκετά καλά, δεν ξέρω, κάτι με ενοχλούσε. Παρ' όλα αυτά είδα αρκετά βίντεο και live stream από το World War 2 και αποφάσισα να το πάρω. Ήταν μια απόφαση πολύ τη στιγμή. Και μέχρι στιγμή θα έλεγα ότι. Ξέρω εγώ, είναι καλή απόφαση. Γιατί μου αρέσει. Αλλά μέχρι στιγμή με έχουν ξεφτυλίσει λίγο σε αυτό το match και. Δεν με πολύ ψήνει όλη η φάση να με ξεφτυλίζουν. Γενικά όμως αυτό το βίντεο δεν το κάνω απλά για να μιλήσουμε για το πόσο καλό μπορεί να είναι το World War 2. Αν και είναι πάρα πολύ καλό, είχα παίξει και τα zombie κτλ. Και μ' άρεσαν, αλλά δεν είναι αυτός ο main σκοπός του βίντεο, το να σας πω πόσο γαμημένος είναι αυτός που με σκότωσε μόλις. Επειδή γενικά σκοπεύω να ξανακάνω code commentaries και λέω να ξανακάνω γιατί από παλιά έκανα code commentaries, δηλαδή από όταν ξεκίνησε το κανάλι και από πιο πριν που είχα άλλα κανάλια που σας έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτά. Σόφα, πούστη. Θέλω τα code commentaries να κάνω σε στυλ, να μιλάω για θέματα ή να κάνω. Ξέρεις, για θέματα που με προβληματίζουν και θέλω να συζητήσω σε πιο χαλαρό επίπεδο για το YouTube κτλ. Θέλω να τα κάνω με COD gameplay από πίσω, ώστε να έχει κάτι έτσι, ένα διπλό ενδιαφέρον, ας πούμε. Από τη μία παίζω COD και από την άλλη να συζητάμε διάφορα θέματα. Σόφα γάμο το, δεν πρόλαβα να το σκοτώσω. Για τον Μπούτσο, okay, μας έβαλε στη μέση του match. Πάμε να βάξουμε ένα ολόκληρο match και να αναλύσουμε το θέμα το οποίο θέλω. Το θέμα λοιπόν για το οποίο θέλω να συζητήσω σήμερα είναι μια παραδοχή μου για το πώς αντιμετωπίζω πολλές φορές τα σχόλια στο YouTube και γενικώς την ανταπόκριση του κόσμου. Γενικά, όπως έχετε παρατηρήσει, τίνω πάρα πολύ να κρίνω συμπεριφορές άλλων στο YouTube. Αλλά καλώς κακώς δεν κάθομαι πολλές φορές να κρίνω τη δικιά μου συμπεριφορά. Οπότε αυτό είναι ένα από τα βίντεο στο οποίο θα κρίνω τη δικιά μου συμπεριφορά ως YouTuber, την αρνητική. Και συγκεκριμένα θέλω να μιλήσω σήμερα για το πόσο με κρίνω λάθος στο γεγονός ότι κάθομαι και. Πώς να το πω. Κάθομαι και αντιμάχομαι με όσους μου γράφουν hate comments στο επίπεδο του ότι πρέπει να τους βγάλω λάθος και οπότε. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί όντως να είναι λάθος, πολλές φορές όντως μπορεί να είναι υπερβολική. I'm such a magnificent guy. I'm beautiful. You can't deny that. Απλά πολλές φορές κρίνω πως είναι λάθος μου να με σκοτώνει μαλάκας που πετάχτηκε το παράθυρο γιατί δεν ξέρω γιατί παίζω τόσο για τον Μπούτσο. Κρίνω λάθος μου το ότι όπως να έχετε παρατηρήσει πολλοί από εσάς γιατί μπορεί να διαβάζετε τα comments, τα βίντεο, οτιδήποτε. Όταν κάποιος μου γράφει ένα αρνητικό σχόλιο, συνήθως όταν δεν είναι τόσο δομημένο, όταν είναι απλά hate και κράζει κτλ. Πάντα γουστάρω έτσι να αντιμάχομαι μαζί του και να το απαντάω και να. Ξέρεις. Δεν μπορώ. Πρέπει να μάθω τα maps. Αν και το συγκεκριμένο map είναι όντως πάρα πολύ σπασαρχίδικο που έχει αυτό το τεράστιο πράγμα στη μέση. Γιατί πάντα είναι κάποιοι εκεί πάνω και σου σπάνε τα αρχίδια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά οκ. Okay. Άντε ψόφα και εσύ. Τι host migration. Γαμίσου. Τουλάχιστον προλάβα να πάρω το kill. Τα είχα ξεχάσει αυτά τα host migration. Και ξέρω πως παρόλο που το λέω αυτό σήμερα δεν πρόκειται να αλλάξει πολύ η στάση μου. Γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Γαμήθηκε και αυτός ο χαρακτήρας του. Και δύσκολα αλλάζεις πολύ στις θέματα, στην αντιμετώπιση σου προς άλλους κτλ. Δηλαδή πρέπει να κάτσω να κάνω ένα εσωτερικό διάλογο για να αποφασίσω πως πρέπει να αλλάξω αυτό το θέμα. Που πολλές φορές ακόμα και αυτό δεν πιάνει στο 100%. Η μισή μέσα στο map είναι εκεί πάνω τώρα και μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Είναι πάρα πολύ σπαστικό που είναι όλο εδώ πάνω. Γαμώ το σπίτι σας. Εγώ δεν θα γίνω ένας από αυτούς, θα κατέβω κάτω και θα παλέψω σώμα με σώμα. Στόμα με στόμα. Έφαγα πούτσα μέσα στο στόμα. Και γενικώς πιστεύω ότι όλη αυτή η στάση μου έχει φέρει και πολύ έξτρα hate κτλ. Και έξτρα. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαι από τους λίγους YouTubers στην Ελλάδα που το έχω παρατηρήσει και γι' αυτό κάθισα και το σκέφτηκα όλο αυτό. Που πρακτικά ένα μεγάλο ποσοστό των σχολών που δέχεται, παρόλο που συνεχίζω να έχω άτομα που με βλέπουν κτλ., είναι αρνητικά και σε κακό βαθμό, ξέρω, σε φάση βρισχές και μαλακίες. Και σίγουρα για να συμβαίνει αυτό κάτι κάνω και εγώ λάθος. Δεν μπορώ να κατηγορώ την ανοριμότητα πάντα των θεατών ή οτιδήποτε. Την άλλη, πολλές φορές στο πίσω μέρος του μυαλού μου σκέφτομαι ότι μπορεί να μην είναι απαραίτητα λάθος, απλά να είναι controversial, οπότε να προκαλεί αντιδράσεις, παρόλο που μπορεί να είναι σωστό ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια στο μυαλό μου, αλλά γενικώς ξέρω ότι σίγουρα πρέπει να διορθώσω πράγματα γιατί σίγουρα δεν είμαι τέλειος και σίγουρα για να δέχομαι αρκετά αρνητικά σχόλια σε κάθε βίντεο, κάτι κάνω κι εγώ λάθος. Αλλά το μεγάλο λάθος είναι ότι γαμήθηκα πάλι. Γενικά πάντα όταν
παίζω και προσπαθώ να μιλήσω κιόλας και να συγκεντρωθώ και σε αυτά που λέω και στο παιχνίδι, δεν τα καταφέρνω πάρα πολύ καλά. Και υπήρχε μια βόμβα και έπεσε ακριβώς πάνω μου. Δες την αμαλάκα, δες. Λέει ποιον θα γαμίσουμε, το χάρι, πιου. Γενικά πολλές φορές με πιάνουν έτσι τα επαρξιακά μου και σε θέμα YouTube και σε θέμα ζωής κτλ. Και κάθομαι και τα σκέφτομαι όλα αυτά τα βράδια και με πιάνουν φρίκες και μετά ξυπνάω το πρωί και είμαι πολύ πιο χαλαρός. Απλά γενικώς σε έναν μέσο όρο, ας πούμε, αυτών των σκέψεών μου, όντως νιώθω περίεργα με την όλη φάση. Γιατί ξέρω ότι από τη στιγμή που άρχισα να κράζω, ας πούμε, και να γίνομαι αυτός, από το εκεί που ήμουν το παιδί που έπαιζε Minecraft, πλέον έχει αλλάξει τροπή πάρα πολύ το πώς με αντιμετωπίζει ο κόσμος και το πώς αντιμετωπίζω εγώ τον κόσμο. Γιατί όσο να είναι, όλο αυτό έχει φέρει αντιδράσεις. Θετικές ή αρνητικές, έχει φέρει πολλές αντιδράσεις. Οι οποίες σίγουρα δεν υπάρχουν πολλές θετικές, υπάρχουν και πολλές αρνητικές. Και. Σόφα. Μαλάκα, πώς το στόχισα τόσο πολύ αυτόν. Σε γάμισα, πούστ. Οκ. Πρέπει να ληφθεί κάποιο μέτρο εδώ πέρα. Παπ. Πέθανες. Νάτος, εδώ έρχεται. Νάτος. Κοίτα τον. Παπ. Σόφισες. Who's next, motherfuckers. Εδώ είσαι. Έλα ρε μαλάκα, γαμημένε γαμπέρι πρόουνερ. Άντε γαμίσου. Απ' την άλλη, πολλές φορές σκέφτομαι ότι ακόμα και να μην προκαλέσω σε κάτι, υπάρχει γενικώς απέναντί μου μια πολύ αρνητική στάση βάσει κι άλλων ηλίθιων λόγων, τους οποίους δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω ακριβώς. Δηλαδή, σε φάση πάρα πολύ με κράζουν επειδή ξέρω εγώ, λένε ότι δεν παίζω καλό FIFA και κάθομαι και κάνω σειρά. Που δεν έχει ουσία για μένα δηλαδή, το να με κράξει αυτό, γιατί δεν έδωσα ποτέ βάση στο gameplay στα βίντεο μου. Δηλαδή, μ' αρέσει το FIFA, μ' αρέσει να παίζω και ας μην είμαι ο καλύτερος. Μ' αρέσει να παίζω και θα συνεχίσω να παίζω. Δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ψόφα. Πουτάνα που πήγες. Ψόφα. Άντε γαμίσου. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, θα πρέπει να διακόψω να παίζω FIFA επειδή πολλοί με κράζουν που παίζω FIFA επειδή δεν παίζω καλά ή οτιδήποτε. Είναι χαζό. Δεν πρόκειται να το κάνω, ας πούμε. Κοίτα τους, κοίτα τους εδώ πέρα. Final kill cam. Final kill cam by Carpuzis. Τσέκαρε. Final kill cam. Να άντε το final kill cam. Εύκολο. Δεν ήμουν εγώ το final. Έλα ρε μαλάκα, ξεκόλα. Νόμιζα ότι εγώ θα είμαι το final kill cam. Γαμήθηκε. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν γαμιέσαι. Πάμε και ένα τρίτο game έτσι για το γαμότο. Απλά γενικά άρχισε να με προβληματίζει όλο αυτό το θέμα για το οποίο συζητάω. Όταν τις προάλλες άνοιξα ένα stream code και πριν καν ξεκινήσει το stream, εντάξει, είχε πολλά likes βέβαια, αλλά είχε και πάρα πολλά dislike. Και δεν είχε καν ξεκινήσει το stream, και απλά μου έκαναν πάρα πολλά άτομα dislike πριν ξεκινήσει το stream. Και αυτό μπορώ να πω ότι με προβλημάτισε σε σχετικά μεγάλο βαθμό. Γιατί λέω ρε φίλε, okay, γιατί τόσο. Okay, είναι πολλοί fans από YouTubers που έχω κράξει ίσως. Okay, δύο συνεχόμενες βόμβες, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα, thanks. Σίγουρα είναι και πολλοί από χαγιάντα εκεί πέρα από όταν κραχτήκαμε. Ξέρεις, είναι τα κολλημένα παιδιά. Που δεν λέω, υπάρχουν σίγουρα σε όλα τα κανάλια, σίγουρα και στο δικό μου κανάλι υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να κράξουν τυφλά κτλ. Αν ήξερα πως το 100% αυτών που με κράζουν και μου κάνουν dislike είναι όντως άτομα τα οποία δεν το σκέφτονται και απλά το κάνουν. Πώς να το πω, αυθαίρετα επειδή τους έθιξα το YouTuber ή οτιδήποτε, τότε σίγουρα δεν θα με νοιάζει όλο αυτό και δεν θα καθόμουν καν να το συζητήσω. Απλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι όλοι έτσι. Δηλαδή, ότι αν είναι ένα ποσοστό έτσι, σίγουρα υπάρχουν και πολλοί που απλά όντως κάτι τους χαλάει στο περιεχόμενό μου ή κάτι τους ενοχλεί στα αυτά που λέω ή οτιδήποτε. Και γι' αυτόν τον λόγο με κρίνουν. Και πότε σίγουρα θέλω σε αυτό που έχω λάθος. Γαμήθηκα, μαλάκα. Πόσα άτομα έχει εκεί πέρα. Πω. Τι κάνει το μουνόπανο, ρε μαλάκα. Κατευθείαν εκεί στο πρόν, μαλάκα. Γαμημένε. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι σίγουρα φταίει και η απότομη μετάβαση από Minecraft χαλαρά βιντεάκια σε πούτσες που τρώω στο κοντ. Από Minecraft χαλαρά βιντεάκια σε βίντεο καραξίματος και γενικώς βίντεο τα οποία είμαι αρκετά πιο αθυρόστρωμος, πώς λέγεται, αυτός που βρίζει πολύ από ό,τι ήμουν στο παρελθόν. Και όλη αυτή η αλλαγή μου μπορεί να ξύνει σε κάποια άτομα ή οτιδήποτε. Απλά όπως έχω πει ξανά, όσο αλλάζω σαν χάρη, αλλάζω και σαν καρπούζι. Έχω βαρεθεί, αυτό μάτς είναι για τον Μπούτσο. Όσο αλλάζω σαν χάρη, αλλάζω και σαν καρπούζι Feta Gaming. Και είναι επόμενο αυτό. Θα ήταν υποκριτικό αν άλλαζα πολύ σαν χάρη και παρέμενα να παίζω Minecraft στο YouTube, γιατί δεν θα με εξέφραζε όλο αυτό. Σαν creator. Και θα μου πεις, σε εκφράζει το να κράζεις. Σίγουρα περισσότερο από το να παίζω Minecraft. Δηλαδή, μου έρχεται πιο φυσικό. Είναι κακό αυτό που το λέω έτσι, αλλά that's life, ξέρω εγώ. Πολλοί θεωρείτε σε αυτά τα βίντεο πως γενικώς το να κράζω κάποιον σημαίνει πως θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερό του ή οτιδήποτε. Δεν σημαίνει αυτό πάντα. Είναι εδώ σε πλέον να κράξω συγκεκριμένες συμπεριφορές που με ενοχλούν και σίγουρα υπάρχουν και σε μένα συγκεκριμένες συμπεριφορές που έχω κάνει που σίγουρα θα άξιζαν κράξιμο και εγώ αν ήμουν ένας τρίτος μπορεί να τις έκραζα. Δεν αντιλέγω, δεν λέω πως είμαι τέλειος, είμαι για τον Μπούτσο κι εγώ. Είμαι πάρα πολύ για τον Μπούτσο. Αλλά το πιο για τον Μπούτσο σήμερα δεν είναι αυτό, είναι ότι μου την έχει σπάσει πάρα πολύ αυτό το game μέχρι στιγμής και δεν ξέρω, θέλω να το σπάσω. Γιατί έκανε 8 ώρες να μου βρει game γιατί έχουν θέμα οι servers. Και τώρα που μου βρήκε, δεν ξέρω, κάτι μου σπάει τα νεύρα. Μην μου σπάσει. Σόφα. Λοιπόν,
Και εσύ ψόφα. Έλα ρε μαλάκα ψόφα και εσύ σου λέω αφού. Γενικώς ένα θέμα το COD το οποίο για κάποιο λόγο με βρίσκει μόνο με Έλληνες, αλλά κάνει 17 λεπτά να μου βρει game. Που είναι τέρμα σπαστικό. Γιατί ακόμα και να σου. Εντάξει, άμα σου βρει πες δεν κολλάς γιατί δεν έχει ping γιατί είστε όλοι Έλληνες. Αλλά ρε φίλε δεν γουστάρω πρέπει να 17 λεπτά για να παίξω ένα game. Γαμό ρε φίλε. Δεν είχατε τον άλλον, λίγο στα έτρωγα πρώτα τον άλλον. Και ναι, από προχθές που το έχω πάρει πριν 3-4 μέρες βασικά, όχι προχθές. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ, ρε φίλε, να παίξω γιατί μπαίνω και περιμένω 20 λεπτά να μου βρει μάτς, ρε φίλε, κάθε φορά. Και είναι ό,τι πιο σπαστικό μπορεί να γίνει. Και εκτός από αυτό έχουν θέμα πολλοί σερβέρς, πολλές φορές δεν μπαίνει καν στο code. Γενικά το έχουν ψιλογαμίσει και δεν ξέρω, ξενερώνω λίγο με όλο αυτό. Ελπίζω να φτιάξει που πιστεύω ότι θα φτιάξει γιατί, okay, είναι code. Παίζει πολύ κόσμο, γαμώ το σπίτι μου αν δεν φτιάξει. Αλλά για την ώρα αυτό είναι το παραπονό μου. Οκ, Victory τουλάχιστον για το πούτσο έπαιξα και στα 3 μάτς. Αλλά εντάξει, θα έρθει η βελτίωση. Απλά είπα να κάτσω ένα γρήγορο βίντεο και δεν με νοιάζει το gameplay. Απλά ήθελα να πω αυτά που είναι να πω. Υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα παίζω και λίγο καλύτερα. Πρέπει να το συνηθίσω κιόλας γιατί έχω αρκετό καιρό να παίξω όντως κόντ. Οπότε, άμα μου αρέσει όντως αυτό το κόντ, μπορεί να αρχίσω να παίζω πολύ περισσότερο. Αυτά παρά όλα αυτά το βίντεο. Άμα σου άρεσε, κάνε ένα like. Πες μου τη γνώμη σου από κάτω για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Που συζήτησα μόνος μου βασικά. Και ένα subscribe κανάλι μου αν θέλετε να ενημερώνεις για ένα βίντεο. Τα λέμε.